Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει σχετικά με τα κόστη των διακοπών και η σύγκριση μεταξύ ξενοδοχείου και ιστιοπλοϊκού σκάφους, και έγινε μάλιστα και μεγάλος καυγάς στα σχόλια από κάτω σε αυτό το βίντεο, κάθισα λοιπόν και έβγαλα τα νούμερα και τώρα θα μιλήσουμε με αριθμούς. Θα σας δείξω τους αριθμούς, έφτιαξα ένα εξελάκι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προσπάθησα να συγκρίνω όμοια πράγματα, δηλαδή ένα ξενοδοχείο με πισίνα και ένα σκάφος το οποίο μου παρέχει την πρόσβαση στη θάλασσα, και για να απαντήσω και στα σχόλια κάποιων έξυπνων, δεν προσπαθώ να σας πουλήσω κάτι μέσα από αυτά τα βίντεο που κάνω, απλά γουστάρω θάλασσα, ιστιοπλοϊκά σκάφη κτλ, κτλ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να νοικιάσετε σκάφος, μη μου στέλνετε ερωτήσεις τέτοιες, δεν έχω σκάφος να σας νοικιάσω. Αν κάποιος θέλει, μπορώ να τον συμβουλεύσω σχετικά με το πώς να προγραμματίσει τις διακοπές του με σκάφος και θα το κάνω τζάμπα. Δεν έχω κάτι να σας πουλήσω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νούμερα. 700 ευρώ λιγότερα από το ξενοδοχείο, και το σενάριο περιλαμβάνει τετράκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πισίνα, ενώ το σκάφος είναι μήκους 38 ποδών.